φτάνουμε τέλος πάντων ένα βήμα πιο κοντά στο να μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι εργασίες της μονάδας επεξεργασίας των αποβλήτων στην Νότιο Ικαρία, γιατί δεν αφορά μόνο τον Άγιο Κήρυκο, αφορά και τα Θέρμα, αφορά και οικισμούς που είναι κοντά στον Άγιο Κήρυκο. Είναι ένα έργο, το μεγαλύτερο έργο που εκτελείται αυτή τη στιγμή στο νησί, σαν προϋπολογισμός είναι πάνω από 4 εκατομμύρια. Είναι ένα έργο που ξεκίνησε να σχεδιάζεται πριν από 20 χρόνια με την εκφώνηση των μελετών, τη χωροθέτηση τέλος πάντων των εγκαταστάσεων, τις αδειοδοτήσεις. Έφτασε στο σημείο να χρηματοδοτηθεί από το προηγούμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ στο Βόρειο Αιγαίο 2017-2018, αν δεν κάνω λάθος, δημοκρατήθηκε το 2019 με την καθοριστική συμβολή των υπηρεσιών της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, γιατί ο Δήμος δεν είχε διαχειριστική υπάρχει να διαχειριστεί και να επιβλέψει έργα τέτοιας κλίμακας. Έχει εκτελεστεί σε διαφορετικές φάσεις δυστυχώς, αλλά αυτό έχει συμβεί το έργο του κύριου Αγωγού. Έχει δημοκρατηθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο που αφορά τις εγκαταστάσεις της επεξεργασίας των λιμάτων. Και δημοπρατήθηκε και πριν από περίπου μια εβδομάδα ξεκίνησαν οι εργασίες και για τον υποθαλάσσιο αγωγό. Τα υπόλοιπα υποέργα έχουν να κάνουν με την αγορά της οικοπαιδικής έκτασης, έχουν να κάνουν με την προμήθεια ενός αποφρακτικού που γι' αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη και τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με συνδέσεις, τα δίκτυα κτλ. Ένα έργο πολύ σημαντικό, όχι μόνο για την οικονομική. Πολύ σημαντικό, αλλά και πολύ δύσκολο, κύριε Λαρδά. Θα αλλάξει η λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου που σχετίζονται με το αποδυτικό δίκτυο. Θα βελτιωθεί τέλος πάντων το περιβαλλοντικό αποτύπωμα από την άποψη ότι δεν θα διατίθενται αλήματα στη θάλασσα να επεξεργαστεί. Γι' αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και το μόνο που μας σώζει εντός εισαγωγικών είναι η μορφολογία του νησιού, τα ρεύματα και δεν έχει δημιουργηθεί ένας βάλτος στις ακτές μας. Είναι ένα πρόβλημα με την ολοκλήρωση των εργασιών, πως με μια υπηρεσία που δεν έχει καν στη δημοτική ενότητα του Αγίου Κηρύκου έναν υδραυλικό με σταθερή εργασιακή σχέση θα μπορέσει να λειτουργήσει. Προφανώς θα χρειαστεί να προσθέσουμε σε εξωτερικούς συνεργάτες και για τη λειτουργία του, αλλά και για τις επιπλέον ελέγχους που χρειάζονται τα λίμματα κτλ. Ισχύει και σε αυτή την περίπτωση αυτό που είπα στην αρχή σχετικά με τα ζητήματα των προσλήψεων. Με πατέντα ενδεχομένως θα λειτουργήσει καταρχήν σε ό,τι αφορά το διοικητικό κομμάτι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται και άλλος τρόπος. Τι πληθυσμό καλύπτει ο βιολογικός της πόλης Αγίου Κηρύκου? Ο πληθυσμός που θα εξυπηρετηθεί είναι πάνω από 2.500. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή τα ακριβή στοιχεία. Εννοούμε πάντοτε για μόνιμο πληθυσμό, έτσι, γιατί οι ανάγκες που θα εξυπηρετεί το καλοκαίρι είναι τουλάχιστον τριπλάσιες. Το καταλαβαίνουμε. Κύριε Λαρδά, δηλαδή ξέρουμε ότι είναι ένα δύσκολο έργο βιολογικός και ειδικότερα στην Ικαρία με το θέμα της σύστασης των οικισμών. Εκεί ξέρουμε ότι υπάρχουν οι αποστάσεις, όλα αυτά. Πώς εξελίσσεται αυτό το έργο, ικανοποιητικά δηλαδή? Για την ώρα το πρόβλημα το βασικό είναι ότι δεν δημοπρατήθηκε ως ενιαίο έργο. Ναι. Και από το 2019, σας λέω μέχρι και σήμερα, έχουν δημοπρατηθεί και... Ο κύριος Αγωγός έχει τελειώσει. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και δημοπρατήθηκε και ξεκίνησαν οι εργασίες για τον υποθαλάσσιο αγωγό. Ένα πρόβλημα είναι ότι δεν δημοπρατήθηκε ως ενιαίο έργο, με αποτέλεσμα να υπάρχει τέλος πάντων αυτή η χρονική απόσταση και ενδεχομένως θα δημιουργήσει προβλήματα και όταν θα φτάσουμε στο σημείο της τελικής δοκιμής, σε συνδυασμό όλων των, γιατί δοκιμάζεται χωριστά το κάθε κομμάτι, και αυτό είναι τέλος πάντων ένα πρόβλημα. Η χρόνη του είναι ότι μέχρι το τέλος του 20, μέχρι τα μέσα του 25, μάλλον τα τρία κύρια υποέργα θα έχουν ολοκληρωθεί όλες τους οι εργασίες. Το ζητούμενο είναι πώς μέσα στο 25 θα επιδιωχθεί να λειτουργήσει το δίκτυο με όλες αυτές τις δυσκολίες και τις αδυναμίες τις υπηρεσιακές που αναφέραμε νωρίτερα. Μάλιστα. Και μια που μιλάμε για βιολογικούς, να πούμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα δημοπρατηθεί ένα ακόμα έργο που σχετίζεται με βιολογικούς. Μιλάμε για το βιολογικό που θα καλύψει τον οικισμό του Φάρου στο τέλος, είναι μικρότερης κλίμακας. Έργο αλλά πολύ σημαντικό για την συγκεκριμένη περιοχή.